πραγματικά εγκληματικής δράσης που συμβαίνουν και αναμενόμενο το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών να βρίσκεται στα τάρταρα. Ο Χρύσανθο Τσούρουλης είναι απόψε μαζί μας. Χρύσανθε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και έχουν δίκιο οι συμπολίτες μας να αισθάνονται ανασφαλείς όταν πια καταντήσαμε αφενός μεν οι εγκληματικές αυτές ενέργειες να είναι καθημερινό φαινόμενο. Και βέβαια πια να γίνονται και με τρόπο όπου κινδυνεύουν και άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με την διαφορά ή τις διαφορές. Θα μου πεις, η ανθρώπινη ζωή, είναι, δεν θα πρέπει να κάνεις αυτή τη διάκριση. Αλλά πάντως, στο παρελθόν, όταν έλυναν τις διαφορές τους οι εγκληματίες, τις έλυναν κατά τρόπο που δεν φαινόταν να απειλείται τουλάχιστον ο ανυποψίαστος πολίτης. Ναι. Τώρα έχουμε ξεπεράσει και αυτό το σημείο. Ο υπουργός, ας το πάρουμε από εκεί, είναι βέβαιο ότι δικαιούται και μια και δύο ευκαιρίες. Και μακάρι να τα πάει καλά για το καλό του τόπου. Εδώ όμως δεν θα κριθεί για τις προθέσεις του. Οι προθέσεις του, είμαι βέβαιος, και είναι βέβαιοι και οι συμπολίτες μας, ότι είναι εκεί. Το θέμα είναι η αποτελεσματικότητά του. Και για να είναι αποτελεσματικός ο υπουργός, πρέπει να το θέλει ο ίδιος, να τον στηρίξουμε και όλοι εμείς, για να κάνει τα δύσκολα. Να κάνει όλα αυτά που δεν έγιναν τον προηγούμενο καιρό. Δηλαδή, είναι καινούριο η είδηση ότι το έγκλημα κατευθύνεται και ελέγχεται όλο το τελευταίο διάστημα από τις κεντρικές φυλακές. Όταν δηλαδή γίνονται έφοδοι στις κεντρικές φυλακές και διαπιστώνονται κινητά τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα τα έχουν οι εγκληματίες για να κάνουν τι? Για να στέλνουν αθώα μηνυματάκια? Άρα, αφού τα κινητά είναι εκεί, είναι προφανές γιατί είναι εκεί και πάντως δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η επαφή με τον έξω κόσμο, ειδικά αυτών των στοιχείων. Έτσι, βρέθηκαν κινητά και τι έγινε? Τι έγινε? Και άμα ξαναβρεθούν κινητά στα ίδια άτομα και αν αληθεύουν οι πληροφορίες που λένε ότι αυτοί που βρέθηκαν τα κινητά και τους κατασχέθηκαν έχουν άλλα 6, 7, 8, 10, τι θα γίνει? Άρα υπάρχει αποφασιστικότητα και πόσα λεπτά χρειάζονται για ένα σοβαρό κράτος και μια πολιτική ηγεσία για να λύσει το θέμα των κινητών τηλεφώνων στις κεντρικές φυλακές? Πόσα λεπτά? Και όταν βγαίνει η πληροφορία ότι το οργανωμένο έγκλημα οργανώνεται από τις κεντρικές φυλακές, δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι αυτό το κράτος απέτυχε? Γιατί όταν ο άλλος μπορεί την ώρα που τον έχει στην κεντρική φυλακή να οργανώνει έγκλημα, φαντάσου τι θα κάνει όταν δεν είναι εκεί. Και όχι απλά εγκλήματα. Δηλαδή, πού πρέπει να τον βάλεις για να σταματήσει να είναι ο εγκέφαλος και να κατευθύνει? Άρα, οι πολίτες προφανώς και θέλουν να δουν τους αστυνομικούς σε περισσότερα σημεία και για να είμαι δίκαιος, πρέπει να αποφασίσουμε και εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε περισσότερη αστυνόμευση για να νιώθουμε ασφαλείς? Θα την έχουμε, αλλά δεν για την ώρα που θέλουμε αστυνόμευση να φωνάζουμε κιόλας ότι θα γίνουμε αστυνομοκρατούμενο κράτος. Πρέπει να γίνουμε για να επικρατήσει το αίσθημα ασφάλειας. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε στην Αθήνα, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και βλέπουμε ένστολους με τα αυτόματα πιστόλια και με τις χειροβομβίδες πάνω τους, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά όταν τους βλέπουμε στην Κύπρο, που το τελευταίο διάστημα υπάρχει αυτός ο οργανισμός εγκλήματος, έχουμε πρόβλημα? Υπάρχει καταρχήν ομοίη παραδοχή για ανεξέλεγκτο οργανωμένο έγκλημα από τον υπόκοσμο. Και πάμε και σε κάτι άλλο. Πρέπει και εμείς να παραδεχτούμε ότι κανονικοποιήσαμε και εμείς το έγκλημα. Δηλαδή, μα γίνεται να ξέρουμε τους εγκληματίες με το μικρό τους όνομα και απλά να δυνατεί το σύστημα να χειριστεί αυτή την ιστορία? Δηλαδή, δεν αντιμετωπίζετε το έγκλημα γιατί δεν υπάρχουν οι πληροφορίες? Εδώ τις πληροφορίες τις συζητά ο καθένας στο καφενείο. Θα μου πει κάποιος, με αυτές είναι κουβέντες του καφενέ. Ναι, αλλά τις ελέγξαμε. Το κράτος σε αυτή την περίπτωση του οργανωμένου εγκλήματος είναι το μόνο που μπορεί να σταθεί απέναντι, γιατί το κράτος είναι ακατάλυτο. Την ώρα που αποφασίζει να τα βάλει με το οργανωμένο έγκλημα, θα στέλνει 100 αστυνομικούς την ημέρα, ακόμα 100 αύριο, ακόμα 100 μεθαύριο, μέχρι να πετύχει την αποστολή του, που είναι πια η ασφάλεια και η ευταξία στο κράτος.
Δεν μπορεί άλλος να τα βάλει με τον υπόκοσμο. Ποιος θα τα βάλει δηλαδή, ο Δον Κιχώτης ή ο Ρόμπιν Χουντ? Ποιος θα τα βάλει? Μόνο το κράτος μπορεί να σταθεί απέναντι και να πει: εδώ έχουμε κράτος δικαίου, είμαστε εμείς και το περιθώριο. Είναι το φως και το σκοτάδι. Ελάτε να κονταροχτυπηθούμε για να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Και δεν δικαιούται να επικρατήσει το σκότος, μόνο το φως. Αλλά πρέπει να θέλει το κράτος. Και για να θέλει το κράτος, πρέπει να μην τα μπερδεύει όταν το βολεύει με το περιθώριο και τους εγκληματίες. Πρέπει το περιθώριο και οι εγκληματίες να ανήκουν εκεί που πρέπει να ανήκουν. Έτσι. Ο αστυνομικός, ο κάθε αστυνομικός που θα στείλουμε να κάνει αυτή την αποστολή, καλά κάνει ο υπουργός και πραγματικά χαίρομαι που ακούω ότι θα πάει και θα βρει και τον τελευταίο αστυνομικό. Αυτό χρειάζεται ο αστυνομικός. Να πάει ο υπουργός να ακούσει τα προβλήματα του, να ακούσει τι αντιμετωπίζει όταν το στέλνουν μόνο του μέσα στο περιπολικό για να πάει να ελέγξει μια πληροφορία για μια χειρομοβίδα ή ένα οπλισμό. Ένα άνθρωπο το βράδυ για να αντιμετωπίσει πιθανόν μια κατάσταση που εμπλέκει ένα φωνικό όπλο ή ναρκωτικά. Πώς αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος και ποιος τον προστατεύει? Όλα αυτά τα σώματα τα οποία θα αντιταχθούν με το οργανωμένο έγκλημα έχουν την στήριξη που πρέπει από την ηγεσία τους και το κράτος, ή την ώρα που πάνε έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους: μα θα μου ανοίξουν και πειθαρχικές τώρα? Γιατί για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα. Και αυτό είναι ένα από τα πιο καυτά ζητήματα. Για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα, δεν θα αντιμετωπιστεί με τριαντάφυλλα. Θα αντιμετωπιστεί με πυγμή. Και σίγουρα και συντονισμό των θεσμών. Γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Έτσι. Κάποιοι από τους θεσμούς να δίνουν το άπαν των δυνάμεών τους και κάποιοι άλλοι να δηλιάζουν. Έτσι. Και να κάνουν πίσω. Αυτή η ιστορία με τις κεντρικές φυλακές ειδικά είναι κλασικό παράδειγμα της αποτυχίας. Με τις κεντρικές φυλακές, άμα θέλει το κράτος, τελειώνει σε μια εβδομάδα. Με 7 κινήσεις. Νοουμένου ότι αναγνωρίζει. Εκ των οποίων οι πρώτοι που είναι τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι κίνηση 10 λεπτών για κάποιον που θέλει να το λύσει. Ναι. Νοουμένου ότι αναγνωρίσει το πρόβλημα. Έχουμε... και προφανώς αυτούς που επέτρεψαν αυτό το πρόβλημα να διωγγώνεται, να διαιωνίζεται και να εδραιώνεται, να μην τους επιβραβεύει κιόλας. Πρέπει να αποφασίσει το κράτος να τα βάλει με τον υπόκοσμο και το οργανωμένο έγκλημα. Δεν υπάρχει άλλος που θα σώσει αυτή την παρτίδα και για μας και για τα παιδιά μας και για τις υπόλοιπες γενιές που έρχονται. Έτσι. Και να δώσω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να αντιληφθούμε την κατάντια μας. Περιμένω όλο αυτό το διάστημα να δω αν θα το διαπιστώσει κάποιος. Το ότι δεν το διαπιστώνει κάνει αυτή την ιστορία που θα αναφέρω ακόμα πιο σοβαρή. Έγινε ολόκληρη φασαρία για τον τουρκοκύπριο δικηγόρο, τον οποίο η Δημοκρατία κατάφερε και έβαλε στο stop list, ενώ ότι εκδόθηκε ένα ένταλμα σύλληψης διεθνώς, από το 2004 παρακαλώ. Έτσι, αν δεν με απατάει η μνήμη. 5 και 7. 2005 και 2007, ωραία. Ναι. Για να είμαστε συγκεκριμένοι. Οι πληροφορίες που λένε... Άρα ενημερώσαμε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει ένας άνθρωπος τον οποίο η Δημοκρατία ψάχνει παντού, δεν τον βρίσκει και αν τον βρείτε, πιάστε τον και ελάτε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Αυτό συμβαίνει τώρα στη Ρώμη. Τόσο άνθρωπος, το ότι μπαινοβγαίνει στα οδοφράγματα, αν όχι καθημερινά, πολλές φορές την εβδομάδα, είτε γιατί τα παιδιά του φοιτούν σε σχολεία, σε ελεύθερες περιοχές, είτε γιατί συναθρίζεται με Ελληνοκύπριους, δεν θα έπρεπε να απασχολήσει αυτό το κράτος? Το ότι τον ψάχνουμε διεθνώς, αλλά αυτός εμφανίζεται στο φράγματα και περνά από τη μια και από την άλλη και δεν τον παίρνει κανένας χαμπάρι, σημαίνει κάτι? Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πληροφορία που θα έπρεπε όχι απλά να αξιολογηθεί, αλλά θα έπρεπε ήδη να είχε συλληφθεί. Αλλά μήπως δεν είχαμε την πολιτική βούληση να το κάνουμε? Σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και έργα επί του εδάφους. Λίγα λόγια, περισσότερα έργα. Μακάρι. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσανθε.